Οι Φαρισαίοι ήταν οι πιο αδιάλακτοι υποστηρικτές των θρησκευτικών παραδόσεων του Ισραήλ. Πίστευαν ότι ήταν οι πιο ευλαβείς, οι πιο πιστοί, οι εμπροστοφυλακοί, θα λέγαμε, της θρησκευτικής παράδοσης του Ισραήλ. Οι γραμματείς ήταν οι επαγγελματίες, γνώστες και μελετητές του νόμου του Μωυσή. Τόσο οι γραμματείς όσο και οι Φαρισαίοι παρουσιάζονται από το Ευαγγέλιο ως καταπιεστές του λαού. Γιατί? Γιατί καταντούσαν τον νόμο του Μωυσή με την ερμηνεία την αυστηρότατη που έδιναν ανεφάρμοστο το νόμο και απάνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποιούσαν τις γνώσεις που είχαν και την ευλάβειά τους για να προβληθούν, για να κερδίσουν τιμές και γόητρο μεταξύ του απλού λαού. Ο Ιησούς στην περικοπή που σήμερα θα μελετήσουμε αποδοκιμάζει αυτή την συμπεριφορά, δηλαδή τη συμπεριφορά εκείνου που η ζωή του δεν συμβαδίζει με αυτό που λέει ότι πιστεύει. Ο Ιησούς τους κατηγορεί ως υποκριτές, δηλαδή θεατρίνους. Και επίσης στυλιτεύει την αγάπη τους για προβολή και εξουσία. Οι συμπεριφορές αυτές κάνουν κακό τόσο στη θρησκευτική, θα λέγαμε, συμβίωση των ανθρώπων, όσο και στην πολιτική. Γιατί αργά ή γρήγορα αυτές οι ασυνέπειες έρχονται στην επιφάνεια και αυτό υποβαθμίζει την πιστότητα των ανθρώπων σε αυτούς τους θεσμούς που λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν. Ας ακούσουμε τι μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο για τον Ιησού που τους αντιμετωπίζει και πώς τους περιγράφει. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς μίλησε στα πλήθη και στους μαθητές του και είπε: «Πάνω στην κάθεδρα του Μωυσή κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όλα λοιπόν όσα σας πούν να τα εκτελείτε και να τα τηρείτε. Μην κάνετε όμως σύμφωνα με τα έργα τους, διότι λένε και δεν κάνουν. Φορτώνουν βαριά και δυσβάσταχτα φορτία και τα βάζουν πάνω στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι ούτε με το δάχτυλό τους δεν θέλουν να τα κουνήσουν. Και όλα τα καλά τους έργα τα κάνουν για να τους θαυμάζουν οι άνθρωποι. Πλαταίνουν πράγματι τα φυλακτά τους και μεγαλώνουν τις άκρες από τα επανουφόρια τους, αγαπούν τις πρώτες θέσεις στα δείπνα, τις πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές, τους ασπασμούς στις αγορές και θέλουν να τους φωνάζουν ραβί. Αλλά εσείς να μην ονομαστείτε ραβί, διότι ένας είναι ο δάσκαλός σας, ενώ εσείς είστε αδέλφια, και μην ονομάσετε επάνω στη γη κάποιον πατέρα σας, διότι ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος, και μην ονομαστείτε καθοδηγητές, γιατί καθοδηγητής σας είναι ένας, ο Χριστός. Και εκείνος που είναι μεγαλύτερός σας, ας είναι και ο υπηρέτης σας. Όποιος υψώσει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώσει τον εαυτόν του θα υψωθεί». Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς λοιπόν είναι, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, ανεκτικότατος με αυτούς που θέλουν να κάνουν το καλό και το σωστό, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Καταφέρεται όμως ενάντια σε εκείνον που προσποιείται ότι κάνει το καλό. Και πράγματι το κάνει, αλλά το κάνει για να προβληθεί και να αποκτήσει γόητρο. Στους Φαρισαίους και στους γραμματείς της εποχής του δεν αμφισβητεί τις γνώσεις τους και την επιστημονική τους κατάρτιση, θα λέγαμε, για τον νόμο και την ερμηνεία του, αλλά στιγματίζει την ασυνέπειά τους. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Και αυτά που κάνουν, τα κάνουν για να προβληθούν, για να αποκομίσουν ωφέλη
για αυτούς, για να αποκομίσουν επιρροή και προβολή μέσα στην κοινωνία, τη μικρή ή τη μεγάλη που ζουν, και σχεδόν ποτέ για να υποστηρίξουν και να προωθήσουν το κοινό καλό. Ξεκινώντας από τις ικανότητές τους, συνήθως, όπως λέει ο Ιησούς, φορτώνουν στους άλλους φορτία δυσβάχταστα, οι οποίοι και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις. Έτσι που οι ίδιοι, επειδή ξέρουν και λένε, να φαίνονται ότι είναι οι σωστοί, οι δίκαιοι, οι ικανοί. Αλλά επίσης να δείχνουν ότι είναι και αναγκαίοι. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί αυτοί ξέρουν, ενώ οι άλλοι είναι αδαείς. Δεν ξέρουν. Τι να κάνουν αφού δεν ξέρουν. Και μάλιστα αυτό το πάθος τους για να ξεχωρίζουν και να αυτοπροβάλλονται, το δείχνουν ακόμα και με την ενδυμασία τους τότε. Έβαζαν μερικά, πώς να το πούμε, χαρτάκια μέσα σε ένα μικρό κουτάκι, το οποίο έδαιναν στο μέτωπο. Κεντούσαν στα μανίκια τους τον νόμο. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δείξουν ότι όλη τους η ζωή είναι αφιερωμένη στον νόμο και ζουν κάτω από τον νόμο. Ο Ιησούς λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, λέει «Νάτο». Δεν κάνουν τίποτα άλλο από να φαίνονται. Και όπως είπαμε, τους χαρακτηρίζει θεατρίνους. Αποτέλεσμα, αργά ή γρήγορα αυτή η συμπεριφορά επιπλέει. Οι άλλοι καταλαβαίνουν. Και τότε, μαζί με τα βρώμικα νερά, πελτιούνται και τα παιδιά που έχουμε πλύνει σε αυτά τα βρώμικα νερά. Χάνουν την αξιοπιστία τους και οι θεσμοί, όπως είπαμε, που αυτοί οι ίδιοι λένε ότι εκπροσωπούν και υπηρετούν. Στο δεύτερο μέρος ο Ιησούς περιγράφει τον πραγματικό μαθητή του. Ο Ιησούς, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές «ένας είναι ο», δίνει έμφαση στην σωστή εικόνα του μαθητή. Ο μαθητής δεν πρέπει να τραβά την προσοχή στον εαυτόν του με τη διδασκαλία του, αλλά να είναι διάφανος και να αφήνει να φανεί μέσα από αυτόν ότι η διδασκαλία του είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς, και ότι στο πρόσωπό του οι άλλοι να έχει τέτοια συμπεριφορά που να βλέπουν τον Ιησού. Η αναγνώριση του Θεού μέσα από τη ζωή τους και τη διδασκαλία τους και τη διδασκαλία του Ιησού που μεταφέρουν είναι ο σκόπος της ζωής τους, όχι η δικιά τους προβολή. Μεταξύ τους δεν πρέπει να παίρνει το πάνω χέρι ο πειρασμός, όπου είναι δύο, ένας να είναι υπηρέτης του άλλου, κάθε άλλο. Λέει μεταξύ τους να αισθάνονται και να ζουν σαν αδέλφια. Αυτή είναι η βασική αρχή της ευαγγελικής κοινότητας. Η σχέση μεταξύ των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από το «όλοι είστε αδέλφια». Αυτή η σχέση ισότητας, ισοτιμίας και στοργής είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να οικοδομηθεί η κοινότητα των μαθητών του Ιησού. Αυτή η σχέση ισότητας επιθυμητή από όλους, που πολλοί την ονειρεύτηκαν και την υπέδειξαν ως λύση των προβλημάτων που μαστίζουν την ανθρωπότητα, και μάλιστα πρότειναν και τρόπους και νόμους για να την προωθήσουν. Στην ουσία δεν έκαναν τίποτα άλλο από να την επιβάλλουν με
τρόπους μάλιστα που στις περισσότερες των περιπτώσεων άγγιζε την τρομοκρατία. Και το μόνο που κατάφερναν με αυτόν τον τρόπο ήταν να υποδαβλήσουν τον ρεβασισμό, να καλλιεργήσουν την προσμονή πότε θα σε βρω, αδύνατο να σου κάνω τι μου κάνεις. Και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί ο άνθρωπος αν δεν ανακαλύψει ότι και δεν συνειδητοποιήσει ότι η ισότητα ξεκινάει από τον ίδιο, τότε δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Και αυτή η ισότητα που πρέπει να συνειδητοποιήσει και να ζητήσει να την αναγνωρίσει και ο διπλανός του, δεν οφείλεται απλά στην ανθρώπινη υπόσταση, αλλά στην ανθρώπινη υπόσταση που είναι πλασμένη κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Και δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό αν δεν αγαπάς ότι αγαπά και ο Θεός, δηλαδή τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Αυτό μας αποκάλυψε στην ουσία ο Ιησούς με τη ζωή του και τα έργα του, ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, ότι ο Θεός μας αγαπά και μας περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές, θα λέγαμε λίγο ανθρωπόμορφα, και ότι εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, αλλά δεν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Ο Ιησούς δεν αμφισβητεί από την άλλη τον ζήλο μερικών να θέλουν να δείξουν ότι είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα. Κάθε άλλο. Τους υποδεικνύει τον τρόπο που να δείξουν τις ικανότητές τους και τη δύναμή τους. Ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος θα λέγαμε, ο ικανότερος θα λέγαμε, ανάμεσά σας να είναι εκείνος που υπηρετεί όλους σας με όλη του την καρδιά, λέει. Ο πιο μεγάλος είναι λοιπόν εκείνος που αγαπά περισσότερο. Είσαι τόσο μεγάλος όσο πιο μεγάλη είναι η αγάπη που έχεις για τους άλλους. Να το ιδανικό του πραγματικού χριστιανού. Δεν είναι η προβολή ούτε της πίστης του, ούτε της εικόνας του Θεού που πιστεύει. Γιατί αν δεν αγαπάει όπως αγαπάει τον εαυτόν του και το Θεό τον διπλανό του, τότε αυτό τον Θεό που αγαπά, αυτό τον Θεό που λέει ότι αγαπά, που λέει ότι είναι η ζωή του, που λέει ότι τον προβάλλει, που λέει ότι τον πιστεύει, δεν είναι παρά μία σκιά που εκείνος κατασκεύασε. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.